Μετά την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου Σεπτέμβρη, ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα και απειλεί το δασικό πλούτο του νησιού της Θάσου. Ένα μεγάλο μέρος της τραχείας Πεύχης έχει προσληφθεί από ένα έντομο που νεκρώνει στην αρχή τα κλαδιά και στη συνέχεια σύνολο του δέντρου στο οποίο έχει σχωρήσει. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, που εξέτασε δείγματα της τραχείας Πεύχης που έχει προσληφθεί, βρέθηκαν πολυάριθμες στοές κάτω από το φλοιό, η μορφή των οποίων παρέπεπε στο είδος το μήκους Πινιπέρντα, που ανήκει στην υπηκογένεια των Σκολίτινα. Μετά από ενδελεχή εξέταση κατά από το φλοιό, εντοπίστηκαν αρκετές προνύφες αλλά και ένα ενήλικο άτομο που επιβεβαίωσαν όντως ότι εν λόγω προσβολή οφείλεται στο είδος το μήκους Πινιπέρντα. Σε αυτό συνηγορεί και το σύμπτωμα κατά το οποίο πλάγιοι κλάδοι εμφανίζουν νέκρωση, καθώς το συγκεκριμένο είδος διάγει φάγωμα ορίμαση σε κλαδιά μικρότερης διαμέτρου. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, προτείνεται η άμεση απομάκρυση των προσβεβλημένων ατόμων Πεύχης, καθώς η παραμονή του κατά την περίοδο της άνοιξης θα ευνοούσε την περαιτέρω εξάπλωση της ασθένειας σε γειτονικά, ακόμη και υγιή δέντρα. Σύμφωνα δηλαδή με τη διάγνωση του Ινστιτούτου, τα δέντρα στα οποία εντοπίζεται το πρόβλημα πρέπει όχι μόνο να κοπούν αλλά και να απομακρυνθούν από το δάσος. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό που βλέπουμε να κυτρινίζει τα φύλλα, να τα κάνει καφετιά, οφείλεται σε ένα έντομο. Αυτό είναι και το πόρισμα του εντομολόγου του Ινστιτούτου Δασολογίας. Το έχουμε συζητήσει εδώ και με τους καθηγητές, τους Έλληνες και τους Γερμανούς, οπότε θα ενημερωθούμε και για τις ενέργειες τις οποίες πρέπει να προχωρήσουμε για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Υπάρχει πιθανότητα να κοπούν όλα τα δέντρα και να απομακρυνθούν από το φυσικό περιβάλλον? Η εκτίμηση ως θεραπευτική μέθοδος θεωρείται ότι τα άρρωστα δέντρα πρέπει να κοπούν και να απομακρυνθούν, γιατί αυτό μεταδίδεται από δέντρο σε δέντρο. Άρα λοιπόν απαραίτητος θα πρέπει να σημανθούν και να προχωρήσουμε σε κοπή των δέντρων που έχουν πρόβλημα.